Από επιφυλακτική έως αρνητική εμφανίζονται οι εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου απέναντι στο σχεδιασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης να καθιερώσει τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων έως και 7 Κυριακές το χρόνο, αρχής γενομένης από τις 2 Κυριακές πριν τα φετινά Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Οι έμποροι κάνουν λόγο για προσπάθεια ευνηδιασμού και κατηγορούν το Υπουργείο ότι επιχειρεί να λάβει αποφάσεις που τους αφορούν άμεσα χωρίς τη δική του συνένεση. Το Υπουργείο πάει να εκμεταλλευτεί αυτή την υποστοχώρησή μας τη δεύτερη Κυριακή τη δικιά μας και εκμεταλλεύεται να 6 Κυριακές. Δεν λέμε όχι, αλλά να καθίσουμε να συζητήσουμε. Δεν γίνεται σε ένα γραφείο υπουργού βάζω 6 Κυριακές και ανοίγω. Θα καθίσουμε με όλοι τα μέλη να δούμε, γιατί δεν βγάζουμε τις αποφάσεις, τέτοιου είδους αποφάσεις από μόνοι μας στο 15 μέλη συμβούλιο. Ούτε εγώ σαν πρόεδρος μπορώ να πάρω μια απόφαση να ανοίξω 6 Κυριακές στην αγορά. Θα καθίσουμε με συνέλευση με όλους τους εμπόρους και θα βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Όμως ευνηδίως και με πυροτεχνήματα, τέτοιες αποφάσεις και μέσα στις γιορτές πιστεύω ότι είναι άτοπες, άσκοπες και υπάρχουν άλλα συμφέροντα πίσω που το προωθούν. Οι έμποροι δεν δέχονται τους ισχυρισμούς όσων τάσσονται υπέρ της λειτουργίας της αγοράς για κάποιες Κυριακές του χρόνου, προκειμένου να διευκολυνθούν αφενός οι καταναλωτές για τις αγορές τους και αφετέρου να τονωθεί ο τζίρος των καταστημάτων που βρίσκεται στο ναδύρ τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης. Μάμα είναι να ανοίξω την εβδομάδα εκεί που ανοίγω 6 ημέρες και να ανοίξω 7 και να έχω τον ίδιο τζίρο και αυξήσω τα λειτουργικά μου έξοδα με τους υπαλλήλους που θέλουν 75% κάθε Κυριακή. Δεν νομίζω ότι θα είναι σωστή κίνηση. Σκοπός για να μπουν όλα αυτά πρέπει να γίνει σωστός σχεδιασμός και να μιλήσουμε όλοι μαζί. Αυτό λέμε. Δεν αρνούμαστε τελείως όχι, αλλά όχι έτσι, αν δεν συζητήσουμε. Το να αυξηθεί ο τζίρος με το άνοιγμα της Κυριακής δεν νομίζω ότι θα αυξηθεί.